Πάμε να δούμε λίγο το κλίμα στις τάξεις των επιχειρηματιών εστίασης στην Ιεράπετρα. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο εκεί στην Ιεράπετρα, τον κύριο Μανώλη Μιχελαράκη. Κύριε Μιχελαράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σας. Σενάρια για άνοιγμα των καταστημάτων, των εμπορικών καταστημάτων 1η Δεκεμβρίου, αλλά και των επιχειρήσεων εστίασης. Σωστά, και θέλω να σας ρωτήσω λίγο η πρώτη αντίδραση των συναδέλφων σας, ποια είναι? Κοιτάξτε, η πρώτη αντίδραση των συναδέλφων είναι παγωμένη, γιατί εγώ πιστεύω πάντως ότι δεν θα ανοίξουν αρχές του Δεκεμβρίου, γιατί αν ακούσουμε τους επιδημιολόγους, οι μαθηματικοί υπολογισμοί δεν λένε αυτό που είπε και ο Υπουργός Υγείας, ότι θα ανοίξουμε αν πέσουμε κάτω από 500 κρούσματα ημερεσίως. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε καθημερινά πολλά κρούσματα, πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας είναι διασωληνωμένοι, άρα το άνοιγμα της εστίασης πιστεύω θα καθυστερήσει κι άλλο. Οι συνάδελφοί μου είναι παγωμένοι, διότι ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση για άνοιγμα της εστίασης, αλλά δεν ακούσαμε περιεκτικά ποια εστίαση συγκεκριμένα. Θα ανοίξουν οι καφετέρειες, θα ανοίξουν οι ταβέρνες, τα μαγαζιά, τα μπαρ έχουν να δουλέψουν κάποιους μήνες από ό,τι γνωρίζετε. Τα καταστήματα με τους γάμους δουλέψανε πάρα πολύ λίγο φέτος. Τι θα γίνει με αυτούς, θα ανοίξουν, δεν θα ανοίξουν? Ακούγεται επίσης από τον κύριο Παπαθανάση ότι στο τραπέζι θα κάθονται δύο άτομα. Αν είναι οικογένεια, θα κάθονται παραπάνω. Καταλαβαίνετε ότι με ένα ποσοστό κάλυψης των καθισμάτων 30% του ωφέλιμου χώρου, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια επιχείρηση να κρατηθεί ζωντανή. Κύριε Μιχελαράκη, την περίοδο των ερωτών, κάτω από ποιες συνθήκες το κλίμα θα γίνει πιο αισιόδοξο και θα αλλάξει και θα επωφεληθούν και το εμπόριο και η εστίαση, τι προτείνετε εσείς? Εμείς προτείνουμε σαν κλάδος εστίασης γενικά, και έχουμε στείλει τα αιτήματά μας στον Υπουργό και πριν από λίγο είχαμε και με τον υπεύθυνο εστίασης του κόμματος Νέας Δημοκρατίας, ζητάμε να έχουμε το δικαίωμα της αναστολής. Δικαίωμα δηλαδή να μην ανοίξουμε τις επιχειρήσεις μας εάν πιστεύουμε ότι δεν μπορούν να βγάλουν τα έξοδά τους. Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για μας. Να καλύψει τους υπαλλήλους μας όπως γίνεται και τώρα με τις αναστολές και να έχουμε κι εμείς μια επιλεγμένη αναστολή, δικαίωμα στην επιλεγμένη αναστολή, μάλιστα, ώστε αν δεν μας συμφέρει να μην ανοίξουμε. Κύριε Μιχελαράκη, είσαστε σαφείς. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.